πριν δούμε τις νέες εξελίξεις και σταθούμε για να αποκαλύψουμε αυτή τη νέα προσπάθεια πολιτικής εξαπάτησης του λαού από την κυβέρνηση στα αστικά κόμματα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αξίζει, πιστεύουμε, να γίνει μια σύντομη, μια αστραπιαία αναδρομή στο παρελθόν, όχι μόνο για να δούμε πώς με αντίστοιχες απατηλές διακηρύξεις ξεδιπλώθηκε η επίθεση του κεφαλαίου σε βάρο τη εργατική τάξη και των λαϊκών στρωμάτων σε προηγούμενε περιόδου, αλλά και για να δούμε πώ ιστορικά εξελίσσεται η αστική στρατηγική για την ενέργεια και γενικά, αφενός μεν για να καλύπτει πάντα νέε ανάγκε τη άρχουσας τάξη των καπιταλιστών, αλλά και για να αξιοποιεί αυτό που έλεγα προηγουμένω προβλήματα που γεννά η ίδια, που γεννά το ίδιο το σύστημα, για να ενισχύσει την κερδοφορία του κεφαλαίου και της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Δηλαδή τα νέα σχέδια να εμφανίζονται ως απάντηση στα προβλήματα του περιβάλλοντος, ως απάντηση στο πρόβλημα της ανεργίας, ως απάντηση στο πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. Αξίζει λοιπόν να θυμηθούμε πρώτα απ' όλα την εποχή του κρατικού μονοπωλίου που η αστική προπαγάνδα έλεγε από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι υπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον ενώ στην πραγματικότητα υλοποιούσε επενδύσεις το κρατικό μονοπόλιο είτε με τη μορφή της ΔΕΗ είτε στη συνέχεια του φυσικού αερίου, επενδύσει εκεί που δεν είχε άμεσο συμφέρον να επενδύσει κανένας ιδιωτικός όμιλος. Για παράδειγμα, στον εξηλεκτρισμό της χώρας, που ήταν προϋπόθεση για να υπάρχουν κέρδη διαφόρων τομέων της μεταποίησης τη βιομηχανία. Σκεφτείτε τι οικιακέ συσκευέ, α πούμε, και τα χωριά που δεν είχαν ηλεκτρικό και έπρεπε να φτάσει για να γίνουν οι πωλήσει. Και γενικότερα για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονομία. Εκείνη την εποχή μπορούμε να τη συνοψίσουμε με το ιστορικό παράδειγμα ότι η ΔΕΗ αγόραζε πανάκριβα εξοπλισμό από μονοπωλιακού ομίλου. Πουλούσε πάμφθηνα το ηλεκτρικό ρεύμα σε βιομηχανικούς ομίλου, όπως η Πεσινέ σε αντίθεση με τα λαϊκά νοικοκυριά εκείνης της περίοδου. Στη συνέχεια έχουμε την εποχή της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την κρατική προστασία που αφορούσε όλη την Ελλάδα και φυσικά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς παρουσιάστηκε αυτή η περίοδος από τα αστικά κόμματα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παρουσιάστηκε σαν μια νέα εποχή όπου η προοδευτική λύση ήταν ο ανταγωνισμός των ιδιωτικών ομίλων που θα έριχνε τα τείχη της κρατικής προστασίας και ότι αυτό θα ήταν προς όφελος του λαϊκού καταναλωτή και των εργαζόμενων του κλάδου. Εκείνη την περίοδο μόνο το ΚΚΕ τόνιζε ότι οι μόνοι ωφελημένοι θα είναι ελάχιστοι μονοπωλιακοί όμιλοι οι οποίοι θα βρουν επενδυτική διέξοδο με ικανοποιητικό κέρδος σε μια περίοδο που ήταν ορατό το πρόβλημα της υπερσυσόρευσης κεφαλαίων τα οποία λίμναζαν. Ενώ για το λαό θα είχαμε ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα ακόμα πιο ακριβά. Το ενεργειακό εμπόρευμα θα γινόταν ακόμα πιο ακριβού. Μπορούμε πολύ απλά να απαντήσουμε σήμερα τι απέδειξε η ζωή. Παίρνοντας τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι ο πιο χαρακτηριστικός, με όλες τις αστικές κυβερνήσεις, την κυβέρνηση Σιμίτη, την κυβέρνηση Καραμαλή, Γιωργάκη Παπαντρέου, του Παπαδήμου, του Σαμαρά, του Τσίπρα, έχουμε μία συνέχεια η οποία βγάζει συνεχώς τα ίδια συμπεράσματα. Οφελημένοι βρέθηκαν ελάχιστοι όμιλοι που πουλούν και εξάγουν ηλεκτρικό ρεύμα με ψηλά κέρδη, ο Μιτιλινέος, η Γεκτέρνα, ο η Ελπέντισον κτλ., ενώ από την άλλη πλευρά για τα λαϊκά νοικοκυριά είχαμε τις απανωτές αυξήσεις στην οικιακή κατανάλωση και αυτό επίσης δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Συζητήθηκε επίσημα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα ως πρόβλημα σε συνθήκες απελευθέρωσης. Τα νέα βάρη από την αφέμαξη των εργαζόμενων ως φορολογούμενων για να δοθούν επιδοτήσεις φοραπαλλαγές και μια σειρά διευκολύνσεις που έχουν διάφορους τεχνικούς όρους, δεν έχει νόημα τώρα να σταθούμε εδώ από τα συμβόλαια διακοψιμότητας μέχρι τις σύγχρονες ρυθμίσεις, αλλά στην ουσία ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου και με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα, μία έρευνα που αφορούσε μόνο την Αττική το 2017, έδειχνε ότι το 60% των ανέργων και το 43% του πληθυσμού στην Αττική δεν έχει ικανοποιητική θέρμανση. Φυσικά αυτά δεν ισχύουν μόνο για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν δούμε τον απελευθερωμένο από την αρχή σχεδόν τομέα της διήλυσης του πετρελαίου, όπου κυριαρχούν δύο όμιλοι με τεράστια κερδοφορία, θα δούμε και εκεί ότι πίσω από τα πανάκριβα καύσιμα βρίσκονται τα κέρδη των διηλυστηρίων, τα κέρδη της χονδρικής εμπορίας, οι έμεση φόροι ο ΦΠΑ, ο ειδικό φόρο κατανάλωση κτλ. Φόροι που βεβαίω μετά την ίσπραξή του ξαναγυρίζουν πάλι σε αυτού του μονοπωλιακού ομίλου. Δεν εννοώ μόνο τη ενέργεια, στο σύνολο τη οικονομία. Τι είχαμε σε σχέση με του εργαζόμενου του κλάδου, την κατακόρυφη αύξηση του βαθμού εκμετάλλευση, την αύξηση τη ψαλίδα μισθού παραγωγικότητα, στου μόνιμου σε επιχειρήσει όπω η ΔΕΗ τι απανοτέ μειώσει μισθών, την κατάργηση στην πράξη συλλογικών συμβάσεων με διάφορους τρόπους. Συζήταγα με ένα σύντροφο προηγουμένως το παράδειγμα με, τις, με τη ΔΕΗ ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είχαμε ατομικές συμβάσεις και τους πιέζουν να φτιάξουν επιχειρησιακή σύμβαση για να υπονομευθεί η κλαδική. Την κατακόρυφη αύξηση προσωρινών οκταμινητών και πεντάμινων με μισθού πείνας, τα 12 ώρα και τα 16 ώρα, το φόρο αίματος από τα εργατικά ατυχήματα, λόγω έλλειψης μέτρων όλα αυτά τα χρόνια. Όσον αφορά την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών, είχαμε τη μείωση της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνητική παραγωγή, την αύξηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο που ήταν προϋπόθεση για να μπουν οι όμιλοι στην απελευθερωμένη αγορά και φυσικά για να κλείσει το ταμείο της προηγούμενης περίοδου, η απελευθέρωση και η είσοδος νέων επενδυτών απαιτούσε και την αποδυνάμωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ που είχε την ισχυρότερη θέση ως το πρώην κρατικό μονοπόλιο. Από αυτή την άποψη σε ένα βαθμό ήταν προδιαγεγραμμένη η σημερινή κατάσταση της ΔΕΗ για την οποία τώρα σηκώνουν τους τόνους τα αστικά κόμματα και εμφανίζονται να αγωνιούν για την εξυγίανσή της. Γιατί στην πραγματικότητα είχαν συμφωνήσει από πριν Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και ΒΑΡΟΥΦΑΚΙΣ και για να μειωθεί το μερίδιο αγορά τη ΔΕΗ και για να επιβαρυνθεί η λιγνητική παραγωγή να έχουμε ακριβότερη κιλοβατόρα λόγω της πράσινη πολιτική και του εμπορίου ρήπων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για να σηκώνει αυτή η επιχείρηση το κοινωνικό οικογενειακό τιμολόγιο και για να πουλά κάτω από το κόστος στους ανταγωνιστές της το 20% της λιγνητικής και της υδροηλεκτρικής παραγωγής της με τις δημοπρασίες τύπου νόμεν. Γιατί έχει σημασία να κρατήσουμε όλη αυτή την πύρα του παρελθόντος. Γιατί είναι ιδιαίτερα διδακτική για να αποκαλύψουμε και τώρα τι κρύβεται πίσω από αυτά που θα υποσχεθούν ξανά τα αστικά κόμματα στο λαό και ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι της νέας στρατηγικής του κεφαλαίου. Για να καταλάβουμε λίγο τη νέα στρατηγική που εξελίσσεται μέσα βέβαιως στη διαδικασία της απελευθέρωσης πρέπει να σταθούμε λίγο πιο συνολικά να δούμε τη μεγάλη εικόνα στο επίπεδο της διεθνούς καπιταλιστικής οικονομίας σε επίπεδο μεγάλων υπεριαλιστικών κέντρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ιαπωνίας, της Κίνας. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα, η μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζει σήμερα σύντροφοι και φίλοι το καπιταλιστικό σύστημα διεθνώς. Είναι το μέγεθος υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου το οποίο δεν μπορεί να επενδυθεί με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους ένα μέγεθος το οποίο είναι πολύ μεγάλο σήμερα. Μιλάμε για μια εκρηκτική αύξηση της υπερσυσόρευσης κεφαλαίου. Ποιες εκφράσεις μπορούμε να συναντήσουμε στις ειδήσει που δείχνουν αυτό το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα η ομολογία ότι έχουμε επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ΣΥΠΑ, στην Κίνα διεθνώς. Δεύτερον, τα υπερχρεωμένα κράτη και τους προβληματικούς τραπεζικούς ομίλους, για τους οποίους γίνεται η μεγάλη συζήτηση σε όλα τα διεθνή οικονομικά φόρουμ. Τρίτο, η συζήτηση για τον κίνδυνο της εκδήλωσης νέας διεθνούς κρίσης την επόμενη τριετία, κίνδυνο τον οποίο επισημαίνουν όχι απλά τα κομμουνιστικά κόμματα, όχι μόνο εμείς, αλλά πρώτα απ' όλα οι ίδιοι οι υπεριαλιστικοί οργανισμοί, αν δούμε τι εκθέσει του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, τη Παγκόσμια Τράπεζα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ομολογούν στι σημερινέ συνθήκε, ομολογούν ότι τα συνήθεια όπλα τη αστική διαχείριση, για παράδειγμα, να παίξουν οι κεντρικέ τράπεζε με τα επιτόκια δανεισμού να γίνει μεταβολή των νομισματικών ισοτιμιών, οι σχέσει με δολαρίου, γεν και τα λοιπά, έχουν πολύ περιορισμένες πλέον δυνατότητες για να μεταθέσουν για λίγο την εκδήλωση μιας τέτοιας κρίσης. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, κάθε υπεριαλιστικό κέντρο επιθυμεί να υπάρξει μια μεγάλη απαξίωση κεφαλαίου στα αντίπολα κέντρα, όχι στο δικό του, για να βρει διέξοδο στα δικά του υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια. Να καταστραφεί δηλαδή κεφάλαιο, να απαξιωθεί στα αντίπαλα κέντρα, για να βρεθεί μια διέξοδο για το κεφάλαιο, επιθυμεί ο καθένα από την πλευρά του το δικό του. Όπω καταλαβαίνετε, αυτό το επιθυμούν όλοι. Γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολη η υπόθεση, μια πολιτική ελεγχόμενη απαξίωση κεφαλαίου σήμερα, που θα έδινε όθηση ξανά στην καπιταλιστική ανάπτυξη παγκόσμια. Λόγω αυτής της μεγάλης δυσκολίας γίνεται ήδη μια μεγάλη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Γερμανία για να χαλαρώσει το σύμφωνο σταθερότητας, να βρεθεί πρόσθετη κοινοτική και κρατική χρηματοδότηση για να τονωθούν οι επενδύσεις. Γίνεται επίσης μια πολύ σημαντική διαπάλη στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής για να υπάρξει ένα νέο πράσινο νιου Deal όπως το έχουν ονομάσει, δηλαδή μια γιγαντιαία, ένα γιγαντιαίο νέο επενδυτικό πρόγραμμα με αντικατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, δικτύων, υποδομών, μέσων μεταφοράς, ηλεκτρικών γιοταχή, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα σημερινά με νέα καύσιμα πλοίων με βάση την πράσινη τεχνολογία, Μεγάλη αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, νέα έξυπνα δίκτυα, αποθήκευση τη ηλεκτρική ενέργεια και πολλά άλλα. Όλο αυτό βαφτίζεται και θα το ακούμε το επόμενο διάστημα έντονα, έχει πάρα πολλές πτυχές, απλώς λέω τώρα ορισμένες, σαν μια νέα πράσινη συμφωνία που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο χώρο αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το νέο, το πράσινο New Deal, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα το συναντήσουμε με, αυτόν αυτό τον όρο της νέας πράσινης συμφωνίας. Τι κρύβεται πίσω από τους δύο όρους, πάλι μια προσπάθεια να βρεθεί κερδοφόρα διέξοδος σε υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο, να απαξιωθεί, να καταστραφεί κεφάλαιο που υπάρχει σήμερα για να γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις σε τέτοιο μέγεθο που αντιστοιχεί στο μέγεθο που θα συνέβαινε να επενδύσει μετά από έναν υπεριαλιστικό πόλεμο. Φυσικά το ενδεχόμενο του υπεριαλιστικού πολέμου είναι και αυτό μια εναλλακτική λύση και θα δούμε στη συνέχεια πώς μπλέκουν αυτοί οι δύο άξονες. Δεν τον αποκλείουν τα υπεριαλιστικά επιτελεία ως μία από τις λύσεις και αν θέλετε πέρα από το ότι σχεδιάζουν τα επιτελεία, δηλαδή απαξίωση κεφαλαίου και νέα όφηση στην καπιταλιστική οικονομία με πράσινο επενδυτικό πρόγραμμα ή με υπεριαλιστικό πόλεμο, αντικειμενικά πρέπει να δούμε ότι στο έδαφος της επιβράδυνσης της οικονομίας οξύνονται οι αντιθέσεις ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα για το νέο μοίρασμα και το νέο έλεγχο των αγορών. Το πιο διάσημο, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που ξέρουμε όλοι είναι ο εμπορικός πόλεμος ΥΠΑ με την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξέρουμε όμως ότι οικονομικοί, εμπορική πόλεμοι σε τόσο μεγάλη κλίμακα σπάνια μένουν μόνο εμπορικοί. Αν δούμε, αν ανατρέξουμε στην ιστορία, τέτοιοι πόλεμοι τόσο μεγάλου οικονομικού μεγέθους που αφορούν όλους τους τομείς και αφορούν μάχη για την πρωτοκαθεδρία στην τεχνολογία, σε στρατηγικού τομεί της οικονομίας, όπω είναι οι μεταφορέ, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίε, σπάνια οριοθετήθηκαν σε έναν προσωρινό οικονομικό συμβιβασμό. Τώρα, ιδιαίτερα αυτέ οι αντιθέσει εκφράζονται και στο εσωτερικό κάθε υπεριαλιστικού κέντρου. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Ηνωμένε όπου βλέπουμε δύο στρατόπεδα στο οικονομικό και πολιτικό επίπεδο με άμεσο πιο ορατό διακύβευμα τι θα γίνει με τη διακυβέρνηση Τραμπ, τους αντίπαλους και τους φίλους της κυβέρνησης Τραμπ, και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπα προηγουμένως, κωδικοποιείται όλη αυτή η προσπάθεια με την πράσινη συμφωνία στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος. Γιατί δίνει ιδιαίτερο βάρος η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την κατεύθυνση, Πρώτα απ' όλα για τον ίδιο λόγο, για να δώσει επενδυτική διέξοδο στα δικά της υπερσυσορευμένα κεφάλαια. Δεύτερον, για να αξιοποιήσει την υπεροχή της σε εμπορεύματα πράσινης τεχνολογίας, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα αιωλικά πάρκα, η τεχνολογία που έχουν διαμορφώσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από τις πιο ισχυρές αυτή τη στιγμή στον κόσμο, είναι ανταγωνιστική. Και βεβαίω για να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο πρόβλημα στρατηγικό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την υπεροχή τη Ρωσία και των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερική στου συντρογονάνθρακε, μια και όπω ξέρουμε από αυτή την άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί, είναι καταναλωτή και όχι παραγωγό. Φυσικά αυτές είναι οι βασικές κατευθύνσεις που έχουν συμφωνήσει όλοι. Το κουβάρι των αντιθέσεων είναι ακόμα πιο σύνθετο, διότι και κάθε κράτος από τα ισχυρά της Ευρωζώνης έχει τα δικά του ιδιαίτερα συμφέροντα. Για παράδειγμα η Γερμανία συνεργάζεται με τη Ρωσία στην εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πριμοδοτεί νέο αγωγό πολύ μεγάλο το Nord Stream 2. Η Γαλλία παράγει ηλεκτρική ενέργεια από πυρηνική ενέργεια και είναι πυρηνική δύναμη. Επίσης έχει γιγαντιαία προγράμματα συμμετοχής στην έρευνα και στην εξόριξη υδρογονανθράκων. Άρα δεν ταυτίζονται τα συμφέροντά τους παρότι αυτή είναι η κοινή στρατηγική κατεύθυνση. Μέσα τώρα σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρουσίασε πριν λίγες μέρες και ήδη το έθεσε σε διαβούλευση το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Ποιες είναι οι διακηρύξεις αυτού του νέου σχεδίου που δεν έχει έρθει ακόμα στη Βουλή ή από λιγνιτοποίηση από το εγχώριο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής ως το 2028, το βαφτίζουν σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης από το λιγνίτη στη νέα εποχή. Στην πραγματικότητα ήδη έχει προετοιμαστεί αυτό με τις επισκέψεις του Μητσοτάκη στην Γερμανία και στη Γαλλία, όπου συζητάμε για ένα Περίγραμμα ενός πράσινου επενδυτικού σχεδίου που θα επενδύσουν ισχυροί όμιλοι και από τις δύο αυτές χώρες και φυσικά συνοδεύεται από διακηρύξεις για τη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου πάνω από 55% σε σχέση με το 2005, τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε πολύ μεγάλο ύψος δηλαδή να φτάσουν στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στο 35% τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και βέβαια το περιβόητο χρηματιστήριο για την ακρίβεια τέσσερα χρηματιστήρια ενέργειας. Εδώ έχουμε πλέον την πλήρη εμπορευματοποίηση της ενέργειας που θα είναι και ο κινητήρας πλέον στον τομέα της ενέργειας της ενεργειακής οικονομίας. Θα έχουμε λοιπόν τέσσερα χρηματιστήρια της ενέργειας που από την κίνησή τους θα καθορίζεται η οικονομική κίνηση τα επόμενα χρόνια. Πολλοί μπορεί να πούν ότι επειδή όλα αυτά ακούγονται μεγαλεπίβολα και αν θέλετε, αν ξέρουμε τα πραγματικά μεγέθη είναι και φιλόδοξη οι στόχοι. Από την αστική πλευρά λέω όπως ακούγονται, αν μιλάμε για ένα σχέδιο στα χαρτιά από το οποίο πρέπει να κρατήσει κανείς μικρό καλάθι, λέω, στον ρυθμό υλοποίηση του, γιατί έτσι κι αλλιώ είναι αντιδραστικό, αντιλαϊκό, αλλά για το αν μπορεί να υλοποιηθεί. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Γιατί για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο έχει ήδη δημιουργηθεί σε μεγάλο βαθμό η αναγκαία υποδομή επί διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ότι η σημερινή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας... Όλες οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις της αποτελούν συνέχεια και κλιμάκωση στο έδαφος που διαμόρφωσε ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχει ήδη γίνει. Έχει δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνητική εποχή με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Έχει ενταχθεί μία περιοχή της Ελλάδας στις τέσσερις πρώτες πιλωτικές περιοχές είναι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας για να αντιμετωπιστούν κοινωνικές αντιστάσεις που υπάρχουν ήδη σήμερα στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα, στη Μεγαλόπολη, ακόμα και με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων ομόφωνες για το που πηγαίνει το πράγμα, και αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο, λέω, αντίθετα από την κυβερνητική πολιτική, έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο δίκτυο στήριξης που περιλαμβάνει μέσα μαζικής ενημέρωσης δημάρχους, ΜΚΟ, τοπικούς βουλευτές και κεντρικές παρεμβάσεις η παρέμβαση του Τσίπρα προεκλογικά στην Κοζάνη ήταν αφιερωμένη σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουν δημιουργηθεί χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπιστεί η γρήγορη στήριξη των επενδύσεων. Χαρακτηριστικό είναι οι ενεργειακές κοινότητες με συμμετοχή και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των ΟΤΑ και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχειρηματίες. Και βέβαια και σε αυτό το θέμα, αλλά για να μην φάω το χρόνο, μπορούμε να το δούμε πιθανά στις ερωτήσει. Υπάρχουν αντιθέσει. Υπάρχουν χώρε που στηρίζονταν στην λιγνητική παραγωγή και στα στερεά καύσιμα. Δεν συγκλίνουν όλοι στο, στα χρονοδιαγράμματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, αλλά συζήτηση και μέσα στη Γερμανία για το πόσο γρήγορα πρέπει να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά, όπω καταλαβαίνετε, το θέμα είναι καινούριο αφορά ένα πολύ μεγάλο σχέδιο, είναι και πάρα πολλές σελίδες αν το δείτε. Δεν θα ασχοληθούμε με το σύνολό του, αλλά θα κάνουμε μερικές πρώτες βασικές επισημάνσεις, καθώς το θέμα θα απασχολήσει την δημόσια συζήτηση το επόμενο διάστημα και αντιπαράθεση. Πρώτα απ' όλα είναι φανερό και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε ποιον ωφελεί αυτό το σχέδιο. Οφελεί τους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους που έχουν ήδη εισέλθει και θα επεκταθούν παίρνοντας μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Προβλέπεται ήδη με διαδικασίες fast track να κλείσουν και οι 14 λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ. Στην πραγματικότητα η ΔΕΗ θα έχει σαν κύρια δραστηριότητα που θα της απομένει σαν βασικό χαρτί τη λιανική εμπορία. Και μάλιστα είναι ανοιχτό αν θα κλείσουν και νωρίτερα από το 2028 που λέει το σχέδιο, γιατί μια αναθεωρημένη μελέτη επάρκειας που καταθέτει τώρα ο ΑΔΜΙΕ αφήνει το περιθώριο να επιταχυνθούν οι εξελίξεις. Δηλαδή ήδη από το 2023 στην καλύτερη περίπτωση θα υπάρχουν δύο λιγνητικές μονάδες, η μονάδα 5 του Αγίου Δημητρίου και η πτολεμαΐδα 5, την οποία πλήρωσε ο φορολογούμενος ένα δισεκατομμύριο και τώρα το σχέδιο είναι να πληρώσει το κράτος, αλλά εμείς δηλαδή, άλλα 400 εκατομμύρια για να μεταμορφωθεί σε μονάδα καύσης απορριμμάτων. Ποιοι λοιπόν θα ωφεληθούν οι νέες μονάδες των ιδιωτικών ομήλων φυσικού αερίου, οι οποίοι θα καλύψουν ένα κενό από 2.400 έως 2.800 ΜΒ, με σίγουρα κέρδη χωρίς κανένα ρίσκο και γι' αυτό φυσικά είχαν καταρτιστεί ήδη γιατί ξέραν τις εξελίξεις τα επενδυτικά σχέδια του Μητυλινέου, της Γεκτέρνα, της Ελπέντισον και των υπολείπων. Ταυτόχρονα θα έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα ξεπεράσει τα 11 δισεκατομμύρια. Και φυσικά αξίζει να σημειώσουμε τι συνέβη ήδη με τη μείωση της συμμετοχής του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα από 31% το 2017 σε 20% σήμερα μέσα σε δύο χρόνια, που το αποτέλεσμα ήταν να εκτιναχθούν οι εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος που έφτασαν στο 18% από 12% το 2017 πάλι μέσα σε δύο χρόνια και είναι φανερό ποιος κέρδισε και πόσο αυξήθηκε η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Έχει επίσης σημασία να σημειώσουμε ότι στο έδαφος των μονάδων που κλείνουν μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας όπως καταλαβαίνετε γιατί αυτό ήταν η μεγάλη λιγνητική σταθμή. Υπάρχουν επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ιατρική κάναβη. Είναι ένα σχέδιο που επεκτείνεται από τα Σκόπια μέχρι την Κοζάνη, δηλαδή και τη Βορειά Μακεδονία και άλλες καινοτόμες όπως βαφτίζονται καλλιέργειες. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτές τις περιοχές αρχίζουν να ξεφυτρώνουν ιδιωτικέ επιχειρήσεις που πολλούν προϊόντα κάναβης και εκδηλώσεις για την νομιμοποίηση της χρήσης των μαλακών ναρκωτικών, όπως τα λένε τα υποτιθέμενα μαλακά. Και σημειώστε ότι μιλάμε για νεολαία με πολύ ψηλή ανεργία εκεί και καταλαβαίνετε πώς μπορεί να επεκταθούν γρήγορα αυτά τα σχέδια γιατί δημιουργούν και κοινωνική βάση για να αποδέχεται η τοπική κοινωνία μια τέτοια κατεύθυνση. Άλλα σχέδια που αφορούν μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, αξιοποίηση της τεχνολογίας του υδρογόνου σε οχήματα, απορριμματοφόρα ή μήνυ σχολικά, αξιοποίηση αγροτικών υπολοιμμάτων, ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών κλπ. Υπάρχουν μια σειρά σχέδια, είναι αβέβαιο ποια από αυτά θα υλοποιηθούν. Δεν χρειάζεται φίλες και φίλοι να είναι κανείς ειδικό αναλυτής για να καταλάβει ποιοι θα υποστούν τις αρνητικές συνέπειες από όλη αυτή την εξέλιξη. Σκεφτείτε, για να ξεκινήσουμε από τους εργαζόμενους του κλάδου, αλλά και γενικά τους εργαζόμενους, ότι οι αστικές πανεπιστημιακές μελέτες λένε ότι μόνο στη Δυτική Μακεδονία θα χαθούν στην επόμενη τριετία 12.000 θέσεις εργασίας. Άμεσα στη ΔΕΗ, από τις 5.000 αποχωρήσεις που προβλέπονται από απολύσεις εθελούσες, εξόδους και συνταξιοδότηση, οι 3.000 προβλέπονται στη Δυτική Μακεδονία, θα κλείσουν ορυχεία, λιγνητοορυχεία όπως τα ορυχεία που είχε η Λάρκο, η Μέτε, η Αχλάδα και φυσικά θα υπάρχει και χτύπημα στο τοπικό εμπόριο που στήριζε την παρουσία όλων αυτών των εργαζόμενων γιατί είναι αβέβαιο αν θα μπορούν να κρατηθούν σε αυτή την περιοχή. Θα έχουμε κατάργηση σε ό,τι είχε απομείνει από τις παλιές συλλογικέ συμβάσεις εργασίας και από το πλαίσιο σταθερή απασχόλησης, ό,τι δεν είχε ξυλωθεί. Επέκταση των ελαστικών και των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων και αυτό δεν αφορά μόνο του εργαζόμενου εκεί που εφαρμόζονται τώρα πιλωτικά στη ΔΕΗ, αλλά το σύνολο του δημόσιου τομέα, γιατί θα είναι πιλότο για την εφαρμογή αυτών των σχεδίων. Ήδη, α πούμε, για παράδειγμα, έρεται η προστασία που υπήρχε για τρία χρόνια από απολύσει στον όμιλο τη ΔΕΠΑ. Θα έχουμε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα για τη λαϊκή οικογένεια, για να διασφαλιστούν τα κέρδη των ομίλων και γιατί η πράσινη ενέργεια έχει πολύ ψηλό κόστο παραγωγή. Ήδη έχουμε νέες αυξήσεις στα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ. Θα έχουμε αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Θα έχουμε αβέβαιο μέλλον για το αν θα τηρηθούν οι συμφωνίες με τις τοπικές κοινωνίες και στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη. Υπήρχαν συμφωνίες για να καλυφθεί ο πληθυσμός σε ανάγκες τηλεθέρμανσης ή σε ανάγκες υδροδότησης και ήδη αντιδρούν δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια και φυσικά θα έχουμε συντήρηση και επέκταση των δικτύων στις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις σε βάρος του εργαζόμενου λαού. Η συντήρηση είτε θα είναι ελληπής, είτε θα γίνει πανάκριβη και θα μετακυληθεί. Σημειώστε επίσης τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν οι συγκεκριμένες επιχείρησεις. Α πούμε ο ΒΔΕ έχει περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση προ όφελο τη λαϊκή κατανάλωση και τη κοινωνία ότι θα είναι όλο αυτό το σχέδιο είναι κυριολεκτικά προκλητικά. Ποια είναι τα βασικά επιχειρήματα, ότι πρώτα απ' όλα θα προστατεύσουν τους φορολογούμενους, γιατί ήταν ζημιογόνα η πορεία της ΔΕΗ, αφού η λιγνητική παραγωγή πρόσθεται κάθε χρόνο ζημιές. Τι δεν λένε, δεν λένε ότι το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη είναι πολύ φθηνότερο από την ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά εμφανίζεται μεγαλύτερο γιατί έχει επιβαρυνθεί από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το εμπόριο ρήπων. Εξάλλου, αν τους ενδιέφερε αυτό το θέμα, δεν θα ακολουθούσαν μια πολιτική που επέβαλε στη ΔΕΗ να πουλά κάτω από το κόστος και να αγοράζει στη συνέχεια πανάκριβα από τους ανταγωνιστές της. Αλλά το κύριο επιχείρημα είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, με μια γραμμή που δουλεύεται από τα σχολεία μέχρι του συνταξιούχους με διάφορους τρόπους, θα επενδυθεί γύρω από αυτό το, πάνω, με αυτό το μανδύα, θα πλασαριστεί στην πραγματικότητα ένα σημαντικά προδιαγεγραμμένο έγκλημα που αφορά το βάθεμα της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας. Καταρχά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στα χέρια του κεφαλαίου κάθε ενεργειακή πηγή μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος του περιβάλλοντος. Ακόμα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι οι πιο φιλικές, αν θέλετε, σαν τεχνολογία στο περιβάλλον συνοδεύονται σήμερα από καταστροφή και εμπορευματοποίηση δασικών εκτάσεων, από προβλήματα στον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί σχεδιάζονται με γνώμονα τη μέγιστη κερδοφορία. Η Εύβοια είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα η Νότια, γι' αυτό που λέω. Δεύτερο, αφού μιλάμε για προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί σπατάλη και όχι εξοικονόμηση ενέργειας, η αύξηση του ποσοστού ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο, γιατί το φυσικό αέριο όταν χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή έχει σημαντικές απώλειες λόγω μετατροπών. Γι' αυτό και αν θέλετε τεχνικά η βασική κατεύθυνση είναι να αξιοποιείται το φυσικό αέριο κυρίως για οικιακή κατανάλωση. Εδώ φυσικά αυτό δεν συμφέρει γιατί οι ιδιωτικοί όμιλοι ανταγωνίζονται σήμερα στην απελευθερωμένη αγορά στηριγμένοι στο φυσικό αέριο. Με τα ίδια κονδύλια θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να εξυγχρονιστεί το λιγνητικό δυναμικό, θα μπορούσαν δηλαδή να δημιουργηθούν σύγχρονοι λιγνητικοί σταθμοί με μεγάλη ενεργειακή απόδοση, σταθμοί συνδυασμένου κύκλου, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, παίρνοντας μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερο βάρος σε μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα που δεν συμφέρουν σήμερα τους ιδιώτες επενδυτές με βάση τους όρους χρηματοδότησης, τα οποία είναι πολλαπλά χρήσιμα και για την άρδευση και για την ίδρευση και για την αντιπλημμυρική προστασία. Σημειώνουμε επίσης ότι είναι βαθιά αντιφατικό να μιλάει κανείς και να ενοχοποιεί το λιγνίτη, ενώ ακολουθεί πολιτική την ίδια ώρα επενδύσεων στην εξόρυξη υδρογονανθράκων. Γιατί με αυτήν τη σημαία αποενοχοποιείται ο λιγνίτης. Σκεφτείτε ότι ένα καραβάκι στο Σαρονικό έδειξε με ένα ατύχημα πολύ μικρό, αν σκεφτούμε μια δεξαμενή πετρελαίου, την παντελή έλλειψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχήματος μεγάλης έκτασης στην Ελλάδα. Σκεφτείτε ένα ατύχημα μεγάλης έκτασης, καθώς και ένα πολεμικό χτύπημα, τα δηληστήρια της Αράμκο τα είδαμε στις ειδήσει. Λέω για να μην ξεχνάμε και τη συγκυρία στην οποία συζητάμε που θα έρθουμε στη συνέχεια. Τέλος όσον αφορά το περιβάλλον Υπάρχει μια περίεργη ευαισθησία που εξατλείται μόνο στο διοξίδιο του άνθρακα. Η βιομηχανική ρήπανση του νερού, για παράδειγμα, ο ασωπός. Ή η καρκινογόνη ρήπη από, τα, από τις εκπομπές των διηληστηρίων. Τα ΕΛΠΕ στη Δυτική Θεσσαλονίκη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Περιέργως δεν απασχολούν εκεί, δεν έχουμε ευαισθησία για το περιβάλλον. Και φυσικά... Στο σχέδιο το οποίο παρουσιάζει η κυβέρνηση δεν υπάρχει απάντηση για το ποιος θα αναλάβει την περιβαλλοντική αποκατάσταση για να γίνουν οι μετατροπές που λέμε και ποιος θα την πληρώσει. Ακόμα πιο προκλητική είναι η υποκριτική αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της ηγεσία της Γενόπδεης στα νέα κυβερνητικά μέτρα και οι δύο καλλιέργησαν την αυταπάτη ότι μπορεί να υπάρχει φιλολαϊκή διαχείριση στο πλαίσιο της απελευθέρωσης τα προηγούμενα χρόνια. Δηλητηρίασαν το εργατικό κίνημα με τη λογική του δίθεν μικρότερου κακού και της ανώδυνης ιδιωτικοποίηση. Θυμηθείτε τι έλεγαν ένα περίοδο. Όταν ξεκινούσε η απελευθέρωση, η γραμμή τους ήταν να αποδεχθούμε την απελευθέρωση γιατί είναι επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά να δώσουμε μάχη για να σώσουμε το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ, των ΕΛΠΕ και λοιπά. Μετά, όταν προχώρησαν τα πράγματα, να δεχτούμε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, αλλά να κρατηθεί το 51% των μετοχών στο δημόσιο. Αντίστοιχα, να δεχτούμε τις μειώσεις μισθών για να μην γίνουν απολύσεις να διατηρήσει το κράτος το 51% στα δίκτυα και έτσι θα διασώσουμε την ενέργεια ως δημόσιο αγαθό. Λίγο πριν τις εκλογές, ο αρμόδιος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σταθάκης, πανηγύριζε γιατί δεν προχώρησε σε νέες αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, την ώρα που οι απλήρωτοι λογαριασμοί της ΔΕΗ ξεπερνούσαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και φυσικά το μεγάλο μερίδιο αφορούσε τη λαϊκή οικογένεια. Εμφάνιζε επίση ω φιλολαϊκή λύση ότι διατήρησε το 51% των μετοχών του ΑΔΜΙΕ στο δημόσιο, που στην πραγματικότητα ήταν ο τρόπο για να εγγυάται σε εκείνε τι συνθήκε η αστική κυβέρνηση ισότιμου όρου ανταγωνισμού των υπόλοιπων ομήλων με τη ΔΕΗ, που παρέμενε ακόμα και τότε ο πιο ισχυρό παίκτη. Τώρα θα αλλάξει αυτό. Το κυριότερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τα θεμέλια του αντιδραστικού εγκληματικού σχεδίου της δίθεν δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνητική εποχή, έβαλε τα θεμέλια για να υπάρξει ταφόπλακα στη βαριά βιομηχανία των εγχώριων λιγνητικών σταθμών και στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία βρήκε έτοιμο το δρόμο, στρωμένο. Αλλά και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει ενεργά όλου του άξονε τη ενεργειακή στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του οποίου εξειδικεύει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια.